Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την ενημέρωση του κύριου Συνήγορου του Πολίτη. Είναι πράγματι επισημάνσεις και παρατηρήσεις του Συνήγορου του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Εθνικού Μηχανισμού Εξωτερικού Ελέγχου των Διαδικασιών Επιστροφής, δηλαδή όπως βαφτίστηκαν οι απελάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ακούγονται πιο έβηχα, αποδεικνύουν ότι ακόμα και αυτή κατά τη γνώμη μας αντιδραστική νομοθεσία που εφαρμόζεται και από τη σημερινή κυβέρνηση δεν τηρείται κατά τρόπο τέτοιο που να προστατεύει έστω στοιχειωδώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι παρατηρήσεις αυτές λοιπόν που γίνονται σήμερα από την έκθεση του Συνηγόρου, που από ό,τι φαίνεται λίγο πολύ συνεχίζονται και στο τρέχον έτος, δεν αφορούν το παρελθόν, είναι χρήσιμες και θα πρέπει κατ' ελάχιστον αυτές να γίνουν και στην πράξη σεβαστές από το κράτος, που μέχρι τώρα διαφορεί ως προς τις επισημάνσεις αυτές που δεν γίνονται πρώτη φορά γνωστές. Πρέπει δηλαδή άμεσα να πάρει τέλος το έσχος των συνθήκων ζωής που υπάρχει στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης των αλλοδαπών και βέβαια και να πάρει τέλος και η μακρόχρονη κράτηση σε αστυνομικά τμήματα, ακόμα και ανηλίκων, στο όνομα της λεγόμενης προστατευτικής υποτίθεται κράτησης, όταν μάλιστα αυτή συμβαίνει σε συνθήκες πανδημίας. Μάλιστα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το διάστημα αυτό έχει ανασταλεί σε μεγάλο βαθμό και η διαδικασία επιστροφών με το πρόσχημα του κορονοϊού, οδηγείται σε επιμακρών κράτηση σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Επίσης, θα πρέπει να σταματήσουν και μια σειρά άλλες παρατυπίες που επισημαίνονται στην έκθεση, παρατυπίες που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της επιστροφής, όπως για παράδειγμα ότι στις απελάσεις περιλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία έχουν ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία ή ακόμα χειρότερα και πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί ραντεβού για κατάθεση δικαιολογητικών για παροχή άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Γίνεται ακόμα κριτική στην έκθεση και στην νομοθεσία τόσο την εθνική όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά όσο οξύνεται το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, τόσο περισσότερο καταπατά στοιχειώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, γενικεύοντας ουσιαστικά τη λεγόμενη διοικητική κράτηση που με βάση τον πρόσφατο νόμο του 19, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, μπορεί πλέον να φτάσει μέχρι και τους 36 μήνες. Και αυτό γίνεται τη στιγμή που με βάση τόσο τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ελληνικών κυβερνήσεων, μάλιστα επισημάνθηκε ήδη στην διάρκεια της συζήτησης, ουσιαστικά οι απελάσεις που πραγματοποιούνται δεν αφορούν τους πολίτες χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μεγάλες αφήξεις των τελευταίων ετών, δηλαδή των χωρών που έχουν ουσιαστικά ματώσει από τις υπεραλληλιστικές επεμβάσεις ή που σπαράζονται από τις συχνά υποκινούμενες εμφύλες σειράξεις ή άλλα. Δηλαδή, η γενίκευση της κράτησης που παρουσιάστηκε από τη μεριά της κυβέρνησης ως δήθεν εξασφαλιστικό μέτρο για τις επιστροφές του πληθυσμού αυτού, αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Γνωρίζεται πολύ καλά, πέρα από το αν συμφωνούμε ή όχι τέλος πάντων με αυτή τη λογική, γνωρίζεται πολύ καλά ότι οι επιστροφές αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν και το μόνο που έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πολιτική επιλογή της γενίκευσης της κράτησης είναι να παραμένουν σε άθλιες συνθήκες επί μακρών άνθρωποι αιτούντες άσυλο που δεν έχουν ουσιαστικά διαπράξει κανένα αδίκημα. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι παραπάνω από φανερό ότι η λύση στο προσφυγικό μεταναστευτικό δεν μπορεί να βρίσκεται στις απελάσεις, στις επιστροφές ή όπως τέλος πάντων θέλετε να τις ονομάστε, αλλά θα πρέπει από τη μεριά της κυβέρνησης να ασκηθεί πίεση στο να διευκολυνθεί ουσιαστικά το ταξίδι τους προς τις χώρες πραγματικού προορισμού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια ουσιαστική αντιμετώπιση δεν μπορεί να δοθεί πέρα από την αν δεν εξαλειφθούν και ουσιαστικά οι αιτίες που γεννούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση.
Δηλαδή η μεγάλη εικόνα που το ΚΚΕ καλεί το λαό να δει και να βάλει στο στόχαστρο με την πάλη του, είναι το ίδιο το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που γεννά τους ανταγωνισμούς, γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, που οδηγεί σε μαζική προσφυγιά και μετανάστευση όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, οι μεγάλες υπεραλιστικές δυνάμεις και συμμαχίες που είναι υπεύθυνες για τα κύματα των ξεριζωμένων ανθρώπων, έρχονται στη συνέχεια, παίρνουν μέτρα καταστολής στα σύνορα, καταπάτηση ουσιαστικά του διεθνούς δικαίου που αφορά τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών και παίζουν γεωπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες τους με ανταλλάγματα στα οποία βέβαια υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία. Το μερίδιο ευθύνης έχουν σε όλη αυτή την κατάσταση και οι ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο για τη συμμετοχή τους στους πολέμους μέσα από την παροχή ορμητηρίων για τις επεμβάσεις αυτές, όσο βέβαια και για τη συμμετοχή τους σε υπεραλιστικές αποστολές, αλλά κυρίως είναι μεγάλες οι ευθύνες των κυβερνήσεων για τη συμβολή τους στις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στην υπογραφή από τη μία κυβέρνηση και εφαρμογή, τη συνέχεια της εφαρμογής της κατάπτυσης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που είναι αυτή που εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά και στη χώρα και ουσιαστικά δίνει με τον πιο επίσημο τρόπο το δικαίωμα στην τουρκική άρχουσα τάξη να εργαλειοποιεί το προσφυγικό, να είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των hot spot στα νησιά και βέβαια για την ανάθεση αυξημένων αρμοδιοτήτων στο Frontex για τη φύλαξη συνόρων και άλλα. Η κυβέρνηση θεωρούμε ότι επιχειρεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με πλωτά φράγματα, με φράχτες, με το να γεμίζει τη χώρα με φυλακές προσφύγων και μεταναστών, με το να επιδίδεται σε διαγωνισμούς με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος έκανε τελικά τις περισσότερες απελάσεις. Ακόμα χειρότερο παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται να διαγωνίζεστε ποιος γρηγορότερα θα πετάξει στο δρόμο τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και σήμερα η κυβέρνηση δηλώνει ουσιαστικά ανέσχυτα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει κλείσει τα 67 ξενοδοχεία που φιλοξενούν ετούντες άσυλο και πρόσφυγες, δηλαδή μια πολιτική όλο και πιο βάρβαρη και απάνθρωπη, αποτέλεσμα της οποίας μεταξύ άλλων είναι οι εκατοντάδες άστεγοι πρόσφυγες, δηλαδή αναγνωρισμένοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που κοιμούνται κάθε βράδυ στην πλατεία Βικτωρίας για την οποία το κράτος, για τους οποίους το κράτος δεν έχει πάρει την παραμικρή πρόνοια για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Και βέβαια για όσους προσπαθούν να εξοραίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλουμε να παραθέσουμε την απάντηση της αρμόδιας επιτρόπου στην ερώτηση που έκανε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ για τη χρήση του θανατηφόρου αυτού πλωτού φράγματος από την απόφαση της στο Αιγαίο. Ανεξάρτητα αν τελικά θα το εφαρμόσει ή όχι, από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Ωστόσο η απάντηση της κυρίας Γιώχανσον, η οποία κοινικά απάντησε ότι οι φραγμοί στα εξωτερικά σύνορα συμπεριλαμβανομένων και των πλωτών δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει πραγματικά τα όρια του ανθρωπισμού σας. Ακόμα προκύπτει και κάτι εξίσου αποκαλυπτικό στην απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά την ενίσχυση των hot spot, κάνοντας λόγο για μεγαλύτερα και καλύτερα σχεδιασμένα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά. Περιφρονώντας ουσιαστικά το δίκαιο αγώνα των νησιωτών, των μαζικών φορέων που με την πάλη τους διεκδικούν και βάζουν εμπόδια στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατρέψουν τα νησιά σε κέντρα κράτησης, φυλακές προσφύγων και μεταναστών. Μας προβληματίζει και θεωρούμε ότι αν θέλετε και η απόφαση του κυρίου Υπουργού να σπεύσει να υπογράψει ουσιαστικά την επέκταση του κίτ της Μόριας εν ώψη της εμφάνισης των αυξημένων κρουσμάτων του κορονοϊού, ουσιαστικά είναι μια προηλυμένη απόφαση που ενώ όλο αυτό το διάστημα διαφορήσατε, δεν πήρατε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να προλάβετε μια τέτοια εξέλιξη, σήμερα παρουσιάζετε την επέκταση και τη μονιμοποίηση του κίτ της Μόριας ως το αντίδοτο υποτίθεται στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα παρακαλούσα να συντομεύω. Ολοκληρώνω.
Θεωρούμε ότι με βάση τα μέτρα και η αναγκαία φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, αφού πρώτα εμπλέκουν τη χώρα μας στις επικίνδυνες επεμβάσεις που γεννούν τα αθρώα κύματα, στη συνέχεια, ως συνέπεια της αδιέξοδης και επικίνδυνης στρατηγικής, υψώνουν φράχτες, πλωτά φράγματα, εντείνουν την καταστολή σε βάρος των θυμάτων των υπεραλιστικών πολέμων και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που η πολιτική τους δημιούργησε. Το ΚΚΕ τόσο μέσα στη Βουλή όσο και κυρίως στον ελληνικό λαό θα συνεχίσει να παλεύει για να πάρει τέλος αυτή η βαρβαρότητα σε βάρος των ξεριζωμένων ανθρώπων, για να κλείσουν όλα τα hot spot και να καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και ο κανονισμός του Δουβλίνου, για να αρθεί ο απαράδεκτος εγκλωβισμός των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά και να μεταφερθούν αυτοί σε ανθρώπινους αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας στην υπηρετική χώρα και βέβαια κυρίως για να επιτευχθεί η μεταφορά τους στις χώρες πραγματικό προορισμού τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει, είναι μια λύση που θα πρέπει να υποστηριχθεί από την κυβέρνηση, το να δοθεί δηλαδή δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας, με ευθύνη βέβαια του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μεταφέρονται από εκεί με ασφαλή τρόπο στις χώρες προορισμού τους και να αποζημιωθούν βέβαια οι κάτοικοι που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα ζημιές από τις συνέπειες του μαζικού εγκλωβισμού. Θεωρούμε ότι και η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη επισημαίνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες ζωής με πλήρη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση τόσο των ετούντων άσυλων στην Ελλάδα όσο βέβαια πολύ περισσότερο και των αναγνωρισμένων προσφύγων.